Τώρα τα ίδια. Τώρα μια χαρά. Λοιπόν, πάμε. Για να δούμε τι γίνεται με τη μικροσυγκοινωνία. Έχετε φέρει τις δικές σας προτάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και να δούμε τι ακριβώς λέτε εσείς. Διότι υπήρχαν ζητήματα πέρυσι τα οποία πιθανά να προκύψουν και φέτος, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Το όλο σκηνικό ξεκίνησε ύστερα από την ώρα που ανέλαβε η Δημοτική Αρχή την διοίκηση. Τελείωσαν οι δημοπρασίες από τα λεωφορεία που είχαν βγει τότε. Έκτοτε έχουν μείνει έτσι για τους εξής λόγους. Εμείς έχουμε προτείνει σαν αντιπολίτευση και έχουμε κινηθεί εδώ και πολύ καιρό προσπαθώντας να επιτευχθεί μια τροπολογία η οποία να φέρει τις άδειες από την περιφέρεια μονίμως στους μικρούς δήμους, δηλαδή 110.000, έτσι ώστε την ώρα που θα έρθουν οι άδειες εδώ να μπορεί ο Δήμος ή να δημοπρατήσει ή να τα δουλέψει μόνος του τα λεωφορεία όπως θέλει. Θα είναι ο κύριος των αδειών των λεωφορείων. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν έχουμε βρει εντελώς αρνητική στάση από την συμπολίτευση η οποία δεν το θέλει αυτό με κανένα σκοπό και εξ αρχής θέλησε να δουλέψει τα λεωφορεία να τα βάλει στον οργανισμό και να κάνει επιχείρηση για τα λεωφορεία. Πράγμα το οποίο στο παρελθόν απέτυχε διότι εμείς εξηγιάναμε την συγκοινωνιών την οποία τη βρήκαμε μεγάλα χρέη έμπαινε μέσα γι' αυτό κάναμε και τις δημοπρατήσεις. Και έφεραν μια μελέτη βιωσιμότητας κάποια στιγμή η οποία έβγαζε ένα ποσό ας πούμε 600.000 έξοδα ξέρω εγώ της τάξης των 150.000 εσόδων οτιδήποτε τα γελαφικά πράγματα. Από εκεί και πέρα συνέχισε αυτό το σκηνικό. Εμείς δώσαμε την λύση ώστε ότι μπορεί ο Δήμος να κινηθεί έτσι ώστε να έρθει η τροπολογία και όσο του γίνει αυτό έχει το δικαίωμα και δώσαμε και γνωμοδότηση γι' αυτό να δουλέψει τα λεωφορεία με εποχικό προσωπικό. Ναι. Πράγμα που τελικώς δεν το υιοθέτησε η Δημοτική Αρχή, συνεχώς σε κάθε κουβέντα τους να χρησιμοποιούν τη λέξη παράνομο. Δηλαδή, αν δείτε ο Δήμαρχος μέχρι στιγμής και οι ορισμένοι σύμβουλοι, συνεχώς λένε δουλεύατε παράνομα τα λεωφορεία. Πώς μπορεί να είναι παράνομα τα λεωφορεία τη στιγμή που εδεχόμασταν έλεγχο νομιμότητας για τις αποφάσεις μας από την αποκεντρωμένη. Άραγε η αποκεντρωμένη διοίκηση μας έδινε το δικαίωμα να τα δουλέψουμε. Δεν υπήρχε περίπτωση και η Σκιάθος και η Σκόπελος ταυτοχρόνως να δουλεύουν παράνομο στα λεωφορεία όπως συνεχώς ισχυρίζονται προσβλητικά ας πούμε, ο Δήμαρχος για την υπόθεση αυτή. Άρα κάθε φορά που θα ακούτε για εσείς και οποιοδήποτε άλλο στον Δήμαρχο να λέει τα δούλευαν παράνομα, απευθύνεται στην αποκεντρωμένη. Απευθύνεται στην αποκεντρωμένη γιατί έλεγχο νομιμότητας. Από εκεί πέρα εμείς αυτό κάνουμε και οι αποφάσεις που πήραμε φέρνοντας ο Δήμαρχος στο Συμβούλιο θέληση να διώξει τα λεωφορεία και ψήφισαν σαν συμπολίτευση να φύγουν τα λεωφορεία, να φύγουν οι άδειες, να πάνε διαπαντός προς την περιφέρεια. Εμείς βεβαίως ψηφίσαμε σαν πλειοψηφία που είμαστε αντιπολιτεύσεις να μείνουν εδώ. Και σε αυτό το κομμάτι ο Δήμαρχος έκανε προσφυγή για να πέσει απόφαση. Τρεις φορές δηλαδή μέχρι και το 152 που έχουμε πάει γίνεται προσφυγή από τον Δήμαρχο και πέφτουν οι αποφάσεις διότι δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Είναι μονόδρομος πλέον να τα δουλέψει με εποχικό προσωπικό όπως εμείς του είπαμε. Προχθές πάνω στο Συμβούλιο δέχτηκε και μετά από πρώτη φορά από όλες τις φορές που έχουμε μιλήσει ότι ήταν δική του η απόφαση το 2020 να μην λειτουργήσουν τα λεωφορεία. Του τέστην τον Αύγουστο του 20 που είχαμε μείνει με ένα λεωφορείο ήταν καθαρά απόφαση Δημάρχου να μην βγουν τα υπόλοιπα να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, το κοινωνικό σύνολο, το λειτουργήμα του νησιού που κάνουν τα λεωφορεία. Και αυτή τη στιγμή έτσι οδεύουν. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ληφθεί εποχικό προσωπικό έτσι ώστε να δούμε περαιτέρω τι θα γίνει με το κομμάτι αυτό. Αλλά εάν έφευγαν οι άδειες από τα λεωφορεία για την περιφέρεια, τα λεωφορεία θα πετιόταν διότι παίρνουν μόνο οι άδειες. Πρώτον, και η ερώτηση είναι εξής που έκανα και στο Συμβούλιο. Γιατί ο Δήμαρχος θέλει να φύγουν τα λεωφορεία και να πάνε να δημοπρατηθούν στην περιφέρεια, διότι η περιφέρεια θα τα δημοπρατήσει, και δεν θέλει να έρθουν οι άδειες εδώ και να δημοπρατηθούν εδώ. Έτσι ώστε και τις άδειες να έχουμε και τα λεωφορεία να έχουμε και έσοδα από τη δημοπράτηση να έχουμε. Είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν μπορεί να απαντηθεί. Φέτος πώς θα είναι, πώς εκτιμάται ότι θα είναι η κατάσταση? Μόνο με τον τρόπο που είπαμε εξ αρχής. Μόνο με αυτόν τον τρόπο. Το είπαμε εξ αρχής. Έχουμε θέματα αρκετά, αλλά προσπαθούμε συνεχώς να βοηθήσουμε, δίνουμε χέρι και λέμε πάμε να συνεργαστούμε
καμία σχέση. Δηλαδή δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την αντιπολίτευση. Όπως είδατε ακριβώς τι έγινε και με το κομμάτι του ασθενοφόρου. Με το ασθενοφόρο. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, και επειδή θέλει αρκετή χαρτούρα και ψάξιμο, ο υπάλληλος του ΕΚΑΠ στο νοσοκομείο Σκιάθου, ο Θανάσης Ευγενικός, κάθισε και έκανε την έρευνα και μάζεψε όλα τα ανάλογα έγγραφα. Το τεχνικό φάκελο από ένα μικρό ασθενοφόρο που χρειάζεται Σκιάθος εδώ και χρόνια, μικρό για να μπορεί να πει στα στενά. Κάποια καλντερίμια, κάποια στενά τα οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση το κανονικό ασθενοφόρο. Ακριβώς. Εφόσον λοιπόν μαζεύτηκε όλος αυτός ο φάκελος, τον έδωσε στο Δήμο, πέρασε καιρός, ο φάκελος καταχωνιάστηκε. Μας τον έδωσε και εμάς και αποφασίσαμε για το καλό του νησιού, γιατί είναι για την υγεία μας, να φέρουμε το θέμα στο Συμβούλιο για να το προχωρήσουμε. Ήρθε το θέμα στο Συμβούλιο, εκεί ο Δήμαρχος είπε ότι κάτι έχει βάλει στο πρόγραμμα, έχει μεριμνήσει για να έρθει ασθενοφόρο από το κράτος και όλα αυτά. Μετά πολλά φτάσαμε στο τελευταίο Συμβούλιο προχθές να πάρουμε την απόφαση. Εκεί λοιπόν που ήρθε η ώρα να πάρουμε την απόφαση, ο Δήμαρχος είπε ότι ο κύριος Σερέτης έχει κάνει ένα χαρτί, έχει κάνει προς την περιφέρεια και μέσω αυτού του χαρτιού με τα ανάλογα υλικά που ζητάει, δηλαδή ασθενοφόρο για τα τρία νησιά, έτσι, ασθενοφόρα, πλωτά ασθενοφόρα, εξοπλισμό. Αυτό ήταν ένα έγγραφο το οποίο έκανε ο κύριος Σερέτης σαν διευθυντής περιφέρειας στον κύριο αγοραστό για να δείξει τις ελλείψεις που έχουν τα νησιά και τι χρειάζονται τα νησιά αυτή τη στιγμή. Δεν υπήρχε ούτε αίτηση στο Συμβούλιο, ούτε σύμβουλος ήταν ο κύριος Σερέτης, ούτε τεχνικός φάκελος υπήρχε, ούτε στο πινάκι υπήρχε. Ξαφνικά λοιπόν την ώρα που είναι να ψηφίσουμε, πέφτει το πυροτέχνημα, την πρόταση του κύριου Σερέτη. Πράγμα ήταν τραγελαφικό, κοιτούσε ένα τον άλλον, γιατί δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα, υπήρχε ένα κενό. Άρα λέτε ότι επικράτησε μια επιπόλαιη στάση. Επιπόλαιη και όχι μόνο αυτό. Παρασύρθηκαν και έξι σύμβουλοι, ευτυχώς όχι η πρόεδρος, διότι ψήφισε παρόν, κράτησε τη θέση της, και έξι σύμβουλοι της συμπολίτευσης ψήφισαν την πρόταση του κυρίου Σερέτη. Που ο κύριος Σερέτης δεν ξέρει καν ότι έχει κάνει πρόταση, διότι δεν υπάρχει πρόταση. Α, ήταν ένα έγγραφο ενημέρωση στον αγοραστό. Μάλιστα. Ενδιαφέροντα. Ενδιαφέροντα τα όσα συμβαίνουν στη Σκιάθο. Μαγικά. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο νησί να δούμε τι λέει και ο Δήμαρχος για όλα αυτά. Ευχαριστώ θερμά, κύριε Διολέτα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.